Παπορίτσαρος. Και μου φόρεσε ίσιο παπούτσι και παρόλα αυτά με περνάει και με το ίσιο το παπούτσι που φοράει, να ξέρετε, έτσι, και με το ίσιο. Τι κάνεις, Καλονή? Καλά είμαι, εσύ? Είσαι σκληρό καρύδι. Είμαι. Και είμαι πολύ επαγγελματίας. Έτσι δεν πρέπει. Λοιπόν, ακούστε τι έκανε. Γύριζε ένα διαφημιστικό. Mm-hmm. Και το διαφημιστικό ήταν πάνω στο jet ski, έτσι? Ναι, ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι. Ναι. Πού το γυρνάγατε, σε ποια περιοχή? Στο Αγκίστρι. Εδώ κοντά. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή, λοιπόν, κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού, πέφτεις από το jet ski. Ναι. Τι ακολούθησε? Έπεσα από το jet ski. Ήμουνα με έναν συνάδελφο. Και εκείνος, προσπαθώντας να με αποφύγει, με χτύπησε αθελά του, με το δικό του το jet ski. Συγγνώμη. Πήγαιναν κοντά τα δύο jet ski? Ναι, πήγαιναν κοντά. Λόγω του πλάνου, φαντάζομαι. Mm-hmm. Σας στέλναν και τους δύο στο πλάνο. Εσύ... Ήμασταν ζευγάρι, υποτίθεται, mm-hmm, σε διακοπές. Οπότε θέλανε ένα πλάνο που να είμαστε και δύο πάνω στα jet ski στις διακοπές μας. Ότι περνάμε όμορφες διακοπές. Εσύ είχες ξαναδηγήσει jet ski? Είχα ξανανέβει σε jet ski, ναι, ως συνοδηγός. Ναι. Δεν είχα ξαναοδηγήσει, αλλά είπα πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Εντάξει, υποτίθεται ότι θα πηγαίναμε πολύ αργά. Είχαμε κάποιους οι οποίοι μας είπαν πώς λειτουργεί. Νομίζω ότι ήταν η κακιά στιγμή αυτό. Συγγνώμη, όταν έπεσες και ήταν δίπλα στο άλλο jet ski, την ώρα που έπεσες μέσα, σε χτύπησε ταυτόχρονα, πέρασε από πάνω σου? Όχι, όχι. Έστριψε. Και για να με αποφύγει και με βρήκε στο θώρακα και στα πλευρά. Με το πίσω, στην ουσία. Δηλαδή, στρίβοντας, ναι, με βρήκε με το πίσω. Το πίσω μέσα στην τζιτ σκι σε εκτύπησε. Ναι. Ήσουν πάρα πολύ τυχερή, έτσι? Πολύ. Τυχερή, διότι εκείνη την ώρα θα μπορούσες να έχεις χάσει τις αισθήσεις σου. Δεν έχασες τις αισθήσεις σου? Κόπηκε η ανάσα μου, αλλά κολύμπησα μέχρι το... Εντάξει, διαπιστώνεις πόσο δύναμη είχε ένας άνθρωπος. Συγγνώμη. Εκείνη την ώρα το πιο σημαντικό είναι ότι δεν έχασες αισθήσεις. Δεν έχασες αισθήσεις. Γιατί αν είχες χάσει τις αισθήσεις σου, θα είχαμε τα χειρότερα. Mm-hmm. Μέσα στο νερό, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Υπήρχε κόσμος τριγύρω, δεν ήμασταν οι δυο μας. Υπήρχε ένα φουσκωτό με τον σκηνοθέτη και το. Υπήρχε κόσμος. Δεν είναι ότι θα είχαν τις αισθήσεις μου και θα με χάνανε. Αυτά γίνονται σε κλάσματα δευτερόλεπτα. Καλά, εννοείται, αλλά ναι, υπήρχε τουλάχιστον κόσμος αυτό. Ναι. Εκείνη την ώρα, λοιπόν, χτυπάς στο θώρακα, mm-hmm, σου κόβεται η ανάσα, mm-hmm, και συνεχίζεις και κολυμπάς. Κολύμπησα μέχρι το φουσκωτό. Κολύμπησα γιατί. Εκείνοι ήταν μακριά και δεν μπορούσαν να δουν τι ακριβώς είχε συμβεί, αν όντως είχα χτυπήσει εγώ. Απλά νόμιζαν ότι έπαιζα στη θάλασσα και ότι είμαι εντάξει. Δεν είχαν δει ότι σε χτύπησε? Ήτανε σε μία απόσταση. Δεν ήτανε ότι ήταν δίπλα μας. Οπότε εγώ χτυπώντας με ο συνάδελφος με το jet ski, δεν είδαν αν όντως χτύπησα ή απλά έπεσα από το jet ski. Νόμιζα ότι έπεσα. Εσύ είχες πάθει ζημιά. Ένα σοβαρό τραυματισμό για το οποίο θα πούμε στη συνέχεια. Mm-hmm. Επέμενες να τελειώσει και το διαφημιστικό. Βγήκα. Όχι, μην ανησυχείτε, θα συνεχίσω. Αυτό εννοώ. Επαγγελματισμός μέχρι τελικής πτώσης. Πες μου ότι συνέχισες με σπασμένο πνευμονοθώρακα και το τελείωσες το διαφημιστικό. Κοίταξε, επειδή σκέφτηκα, τώρα καλώς ή κακώς έτσι σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, ότι δεν είναι τίποτα. Ότι ήταν ένας πόνος στιγμιαίος. Αυτό. Συνέχισε. Συνέχισα, ναι. Ο πόνος δεν ήταν αφόρητος, δηλαδή φαντάζομαι ότι ήταν ακόμα ζεστό και δεν ένιωσε. Ναι, ναι, ήταν ακόμα ζεστό. Έθεσε τον εαυτό σου σε μεγάλο κίνδυνο, βέβαια, λόγω του επαγγελματισμού σου. Γιατί μετά θέλεις να μας πεις όταν πήγες στο νοσοκομείο, τι διαπιστώθηκε ότι είχες πάθει? Πήγα στο νοσοκομείο γιατί μετά πονούσα πάρα πολύ. Οπότε ήθελα απλά να μου πούνε οι γιατροί αν όντως ήταν ένας πόνος σαν θλάση ή κάτι, ή αν είχα κάτι πιο σοβαρό. Αλλά εγώ πήγα στο νοσοκομείο νομίζοντας ότι θα μου πούνε ότι, okay, είναι μια θλάση και ότι με τον καιρό θα περάσει, οπότε μπορείς να πας σπίτι σου.
Και τι σου είπαν? Μου είπαν ότι πρέπει να μείνεις στο νοσοκομείο. Ναι. Γιατί όμως θέλεις να μας εξηγήσεις? Είχε σκιστεί μέχρι και η μεμβράνη των πνευμόνων, για να καταλάβετε. Είχε πάθει κατάγμα στον πνευμονοθώρακα? Είχα πάθει πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά. Κάταγμα στο πλευρό, δεν ξέρω. Εγώ έχω πάθει καταγματάκι. Όχι κάταγμα, εγώ δεν έχω πάθει καν κάταγμα. Έχω πάθει ράγισμα, πώς το λένε αυτό. Ναι. Που είναι πιο ελαφρύ. Πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά. Εδώ μιλάμε, όχι πόνο. Και για πολύ καιρό πονάει αυτό. Ναι, πονούσε αρκετά. Θεωρώ ότι είμαι σε ένα κομμάτι τυχερή, γιατί γυμναζόμουν. Οπότε εμείς ήταν αρκετά γυμνασμένοι και κράτησαν τα πλευρά. Αλλά το θέμα είναι ότι πονάει και ο πνευμονοθώρακας. Δεν είναι μόνο ότι πονάνε τα πλευρά. Τα πλευρά, εντάξει, πονάνε ένα διάστημα, αλλά πονάει πάρα πολύ και ο πνευμονοθώρακας. Εσύ έπρεπε να υποστηριχτείς με οξυγόνο στη συνέχεια. Νοσηλεύτηκες, έμεινες στο νοσοκομείο. Ναι, ναι. Πόσο καιρό έκανε να σου περάσει αυτό? Δεν ξέρω τώρα αν είμαι σκληροκαρύδι. Είσαι. Έκατσα 2 μέρες στο νοσοκομείο, γύρισα στο σπίτι μου και την 3η μέρα σηκώθηκα. Σηκώθηκα και βγήκα από το σπίτι. Βγήκες από το σπίτι? Ναι. Δεν πέθανε στον πόνο κάθε φορά που έπαιρνες ανάσα ή κάθε βήμα που έπαιρνε? Εννοείται ότι πέθανε στον πόνο. Απλά είμαι ένας άνθρωπος πολύ ενεργητικός. Λόγω του παιδιού βγήκες? Όχι, γιατί ήταν η μητέρα μου εδώ. Δεν μπορούσα να κάτσω. Δηλαδή σαν να εγκλωβίστηκα ξαφνικά μέσα σε αυτό. Τα λέω περίεργα. Εντάξει, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνηθίσει να είναι πάρα πολύ ενεργητικός, αλλά... Okay. Τις τρίτες πρώτες... Εντάξει, έπαιρνα και παυσίπονα, που με βοήθησε πολύ αυτό. Οπότε, ίσως όταν έπαιρνα παυσίπονα και ο πόνος καταλάγιαζε, ένιωθω ότι μπορώ. Το διαφημιστικό ολοκληρώθηκε, θα το δούμε ποτέ αυτό το διαφημιστικό, με επίμαχο. Ολοκληρώθηκε. Ναι, εντάξει, στα τελευταία πλάνα εγώ απλά σφίγγω τα δόντια. Ναι, είσαι τύπου τα χαμόγελα. Αλλά ολοκληρώθηκε. Το φυσικό χαμόγελο. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται. Φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Μάλιστα. Οπότε εκείνα τα πλάνα τα τελευταία τα κόψαμε. Εντάξει, είσαι γυναίκα μένα, αλλά δυνατή. Εμείς οι γυναίκες είμαστε πιο δυνατές σε τέτοια πράγματα. Σου επειδή γεννάμε, περνάμε διάφορες διαδικασίες, δεν ξέρω. Το παιδάκι σου πόσο είναι τώρα? 8. Έχει φτάσει 8 χρονών. Ναι. Τι μαμά είσαι? Τι στυλ μαμά είσαι? Τι στυλ μαμά είμαι? Εντάξει, θεωρώ ότι είμαι λίγο αυστηρή μαμά. Δηλαδή? Κάπου στη μέση είναι τα πράγματα. Φωνάζω και λίγο. Είμαι και... Νομίζω ότι είμαι η μαμά που φωνάζω, αλλά τελικά περνάει της μικρής. Εντάξει, αυτό. Μία την έχεις, τι να κάνεις. Έτσι. Και είσαι στο... Η μαμά σου μένει μαζί σου στο όχι, σπίτι. Όχι. Η μαμά μου μένει στην Αίγινα, εκεί έχω μεγαλώσει ούτως ή άλλως κι εγώ. Από την Αίγινα είσαι. Ναι. Και δεν έχεις δηλαδή καθημερινή βοήθεια μέσα στο σπίτι? Όχι, όχι. Δεν έχω. Α, δεν έχεις. Αλλά έχω μάθει να ζω με αυτό. Δηλαδή πλέον... Συγγνώμη, επειδή είσαι και διαζευμένη, έτσι, είσαι χωρισμένη. Δεν είναι και απλό να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου χωρίς να έχεις και τη μαμά εδώ. Δεν ξέρω πώς έχεις μάθει και ζεις με αυτό. Δεν ξέρω πώς κάνεις τα προγράμματά σου. Απλά όταν έχω δουλειά που ξέρω ότι θα γυρίσω αργά και δεν θα μπορεί να είναι κάποιος, έρχεται η μαμά, βοηθάει η μαμά. Έρχεται από την Αίγινα και γυρίζει πίσω? Όχι, έρχεται και μένει μαζί μας κάποιες μέρες. Εσύ έχεις καθημερινή δραστηριότητα? Όχι, η δουλειά μου δεν είναι καθημερινή. Απλά, αν έχω μέσα στη βδομάδα, ξέρω ότι έχω 3-4 δουλειές, έρχεται η μαμά. Τι να κάνει η μαμά? Εντάξει, αλλά έχει αυτό η μια... Η μαμά δεν είναι για... Όχι, έχει και μια... Δηλαδή, το βράδυ, είσαι νέο κορίτσι, πανέμορφο, εντάξει, θες να βγεις έξω. Μέσα στη βδομάδα δεν γίνεται αυτό. Άρα είσαι εκεί. Ναι. Και επειδή είσαι και πολύ ενεργητική, δηλαδή χτύπησες πνευμονοθώρακα και ήσουν στις 2 μέρες έξω γιατί νιώσεις ότι εγκλωβίστηκες. Εγκλωβίστηκα. Άκτηκες με το πνευμονοθώρακα.
Δεν είναι ένα θέμα αυτό, είναι μια... Είναι, αλλά έχω μάθει, έχω προσαρμόσει τη ζωή μου έτσι. Δεν ξέρω ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άρα λίγο συμβιβαζόμαστε με τις καταστάσεις, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Και όταν είναι να βγεις, ας πούμε, με τον σύντροφό σου, με την παρέα σου, εκεί το γεγονός ότι εσύ είσαι μια μάνα που μεγαλώνει ένα παιδάκι και που έχει μια άλλη υποχρέωση, αυτό δεν σου αλλάζει τη ζωή, δεν σου... Επειδή έχω αυτά τα δεδομένα στη ζωή μου, όσοι συναναστρέφομαι, είτε είναι ο σύντροφός μου, είτε είναι οι φίλοι μου, ξέρουν πώς λειτουργώ, οπότε... Φτιάχνουμε πρόγραμμα ανάλογα, ναι. Ναι, popcorn καναπέ τις καθημερινές, ταινιούλες. Ακριβώς. Αν δεν έρθει μανούλα από την Αίγινα, ναι. Να πούμε και λίγο έξω. Τα κάνω όλα μαζί μετά, μόλις για τη μαμά. Εντάξει, ναι. Εντάξει, είναι πάρα πολλές γυναίκες πλέον που μεγαλώνουν τα παιδιά τους έτσι, πολλές γυναίκες χωρισμένες και νομίζω ότι πια σε μία τάξη και όταν πάνε τα παιδάκια στο σχολείο, νομίζω ότι πια είναι μισά-μισά, έτσι. Δηλαδή, είναι πολλές. Πλέον ναι. Πλέον είναι πάρα πολλές οι μαμάδες που είναι σαν και σένα. Παλιότερα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ε? Ναι. Το βλέπουμε πολύ συχνά πια αυτό. Μάλιστα. Καλός ή κακός. Κακός μάλλον. Αλλά το βλέπουμε συχνά. Εσύ δεν το έχεις μετανιώσει που τράβηξες στο δρόμο σου? Νομίζω ότι όταν δεν είσαι καλά μέσα σε μία σχέση, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να τραβήξεις το δρόμο σου. Ναι, έτσι λένε όλοι. Γιατί βλέπω και πολλές γυναίκες που είναι εγκλωβισμένες μέσα σε μια κατάσταση για κάποιους λόγους, που πάλι δεν το ασπάζομαι αυτό. Ναι, ούτως ή άλλως και οι ψυχολόγοι όλοι λένε ότι σε περίπτωση που οι γονείς δεν είναι ευτυχισμένοι σε αυτή τη σχέση, είναι καλύτερο να βλέπει το παιδί ευτυχισμένους γονείς και ας μην είναι μαζί, αλλά να υπάρχει χαρά στο σπίτι. Παρά να βλέπει τους γονείς εγκλωβισμένους, αυτό είναι χειρότερο για το παιδάκι. Και κάτι που βλέπουμε πολύ συχνά πια. Δηλαδή, υπάρχουν γυναίκες που αποφασίζουν, είτε γυναίκες είτε άντρες, γιατί εντάξει, να μην περιοριστούμε μόνο στο ένα. Και βλέπω όμως και γυναίκες που, και άντρες αντίστοιχα, που είναι εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση και αυτό το βιώνουν τα παιδιά και νομίζω ότι είναι πολύ χειρότερο.